Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων του Εύρου και της Ροδόπης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προβλήματα των αγροτών. Τι αποφασίστηκε? Την επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής του συνδυασμού Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζός στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές έκανε η Μαρία Γουγουσκίδου. Τι βάζει ως προτεραιότητα? Εργασίες στο κέντρο της Ορεστιάδας. Ποιες παρεμβάσεις γίνονται? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Την επίσημη ανακοίνωση ότι η Δημοτική Παράταξη Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζό θα συμμετάσχει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές με επικεφαλή στην ίδια, ανακοίνωσε η Μαρία Γουγουσκίδου σε μια ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση. Η κυρία Γουγουσκίδου μίλησε για ανάγκη επανεκκίνησης, όπως ανέφερε, του Δήμου Ορεστιάδας και δήλωσε παρούσα σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, έκανε την παρουσίαση μέρους των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το συνδυασμό της, με τον οποίο θα διεκδικήσει τη διοίκηση του Δήμου Ορεστιάδας. Την επίσημη ανακοίνωση ότι η Δημοτική Παράταξη Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζό θα είναι υποψήφια στις δημοτικές εκλογές έκανε η επικεφαλής Μαρία Γουγουσκίδου σήμερα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Ηλέκτρα. Η κυρία Γουγουσκίδου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο συνδυασμός της επιδιώκει να ενώσει όλες τις ζωντανές δυνάμεις του Δήμου Ορεστιάδας ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, χωρίς αποκλεισμούς και πολιτικές σκοπιμότητες. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για κάτι πολύ σημαντικό, να ανακοινώσουμε ότι ο συνδυασμός Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζό θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του 2018, του Μαΐου του 2019. Ζούμε λοιπόν στον πιο απομακρυσμένο Δήμο της χώρας μας, στον πιο απομακρυσμένο Δήμο της Ευρώπης, στον τόπο που ανέδειξαν οι παππούδες μας. Τον τόπο αυτό, το Δήμο Ορεστιάδας, τον έχουμε ζήσει στην ακμή του, στην ανάπτυξή του, στην έγκλη του. Δυστυχώς σήμερα τον ζούμε και στο τέλμα του, στην απαξίωση που τον οδηγεί συστηματικά, μια διοίκηση κουρασμένη, χωρίς όραμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς πάθος. Μια διοίκηση η οποία δεν αντιλαμβάνεται τον κρίσιμο θεσμικό της ρόλο, η οποία δεν μπορεί να δώσει ένα θετικό πρόσημο στην πορεία του Δήμου μας. Προβληματιζόμαστε έντονα για το μέλλον του τόπου μας και νιώθουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά. Νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Ορεστιάδας, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, να καταστήσουμε τον Δήμο Ορεστιάδας ένα Δήμο όπως αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας. Ο Δήμος Ορεστιάδας χρειάζεται να κάνει επανεκκίνηση. Η κυρία Γουγουσκίδου κάλεσε όλους τους δημότες να συμβάλλουν στην προσπάθεια που κάνει η παράταξή της και η ίδια να φέρει το Δήμο Ορεστιάδας εκεί που το αξίζει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε πολλούς συμμάχους. Έχουμε συμμάχους τους νέους, τις γυναίκες, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, το άξιο αλλά αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, τους δημοτικούς μας υπαλλήλους δηλαδή, οι οποίοι υπό αντίξωες συνθήκες προσφέρουν πολύ σπουδαίο έργο, τους ηλικιωμένους με πολύ μεγάλη πείρα κατοίκους του Δήμου μας. Την προσπάθεια αυτή δεν την ξεκινούμε τώρα, την ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, με προσωπικό κόστος και με συνέπεια, αναδείξαμε τα προβλήματα του τόπου μας. Σταθήκαμε δίπλα στον δοκιμαζόμενο λαό. Συμμετείχαμε ενεργά στην καθημερινότητά του. Δεν λυγίσαμε. Σταθήκαμε όρθιοι απέναντι σε μια διοίκηση επιθετική, την οποία το μόνο που την απασχολούσε είναι να απαξιώνει το ρόλο και τις προτάσεις μας. Ο βασικός μας στόχος είναι ένας. Μια νέα διοίκηση με όραμα, σχέδιο, γνώση, με αξιοκρατία, με φροντίδα για όλους, κυρίως για τους πιο αδύναμους. Ενημερώνουμε σήμερα από εδώ τον λαό του Δήμου Ορεστιάδας ότι ο δημοτικός μας συνδυασμός, Δήμος Ορεστιάδας, Τόπος Ναζό, θα είναι παρόν στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019. Επιδιώκουμε να ενώσουμε όλες τις ζωντανές δυνάμεις του Δήμου μας, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, χωρίς αποκλεισμούς και πολιτικές σκοπιμότητες. Το λέμε δυνατά και καθαρά. Θέλουμε τη στήριξη των δημοτών και όχι των κομμάτων. Δεν παίζουμε το παιχνίδι κανενός. Εξάλλου, όλοι γνωριζόμαστε καλά σε αυτήν την πόλη. Κάποιοι
παρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι, είναι όμως βαθιά εξαρτημένοι. Τελειώνοντας την ομιλία της κυρία Κουκουσκίδου, τόνισε ότι ο συνδυασμός της μαζί με τους δημότες μπορούν να κάνουν το Δήμο Οριστιάδας τόπου να ζω και το λόγο αυτό τους κάλεσε να συστραδευτούν μαζί σε ένα νέο ξεκίνημα. Παρουσίασε δε επίσης τους πρώτους υποψήφιους. Σήμερα ξεκινάμε την προσπάθειά μας να φέρουμε το Δήμο Οριστιάδας εκεί που του αξίζει. Εκεί που αξίζει να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, να εργάζεσαι, να δημιουργείς, να χαίρεσαι τη ζωή σου. Θα πετύχουμε μαζί με τους δημότες να κάνουμε το Δήμο Οριστιάδας τόπο να ζω. Με την εκδήλωσή μας αυτή φωνάζουμε δυνατά στους δημότες. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα σας χρειαζόμαστε όλους. Ελάτε μαζί μας. Θα παρουσιάσω ένα μέρος του ψηφοδελτίου μας, ένα μέρος των άξιων συνεργατών μας. Στη συνέχεια, έγκαιρα, θα παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες και, όπως σας είπα, σίγουρα και το πρόγραμμά μας, το οποίο, και από το οποίο σίγουρα θα πρέπει να κρυφθούμε από τους δημότες. Αλφαβητικά, λοιπόν, θα αναφέρω τον Στέφανο Αραμπατζή, ο οποίος είναι μουσικός. Τον Γκρόζο Αθανάσιο, ο οποίος είναι γεωργός και είναι υποκοσμονικό περιόδο. Τον Ζηλιασκόπουλο Χρήστο, ο οποίος είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Τον Μάνκο Πασχάλη, ο οποίος είναι γεωργός και κτηνοτρόφος. Την Παπαϊρηναίου Δέσποινα, η οποία είναι έμπορος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Οριστιάδας. Τον Πεντηφράγκα Βασίλειο, ο οποίος είναι μηχανουργός. Τον Τοπαλίδη Αναστάσιο, ο οποίος είναι γεωργός και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Σάρδα, ο οποίος όμως σήμερα, λόγω προσωπικού προβλήματος, δεν μπόρεσε να είναι εδώ, θα είναι όμως μαζί μας πάντα στη μάχη. Και την Ελένη τη Χατζή, η οποία είναι δημόσια υπάλληλος. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προβλήματα που προέκυψαν με την αγροτική παραγωγή. Από τη σύσκεψη στην οποία μετήχαν ο Υπουργός, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και εκπρόσωποι του Εύρου και της Ροδόπης, προέκυψε ότι θα καλυφθεί το πλαφόν για το βαμβάκι, ενώ υπάρχει αναμονή για τα άλλα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις καιρικές συνθήκες. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύσκεψη με εκπροσώπους Ροδόπης και του Εύρου για τα προβλήματα που προέκυψαν από τις καιρικές συνθήκες στην αγροτική παραγωγή αλλά και τις καταστροφές που προκάλεσαν το πράσινο και ρόδινο σκουλίκι στη βαμβακοκαλλιέργεια. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι τρεις βουλευτές Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανατάσα Αγκαρά, Γιώργος Καΐσας και Δημήτρης Ρίζος, συνεργάτης του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιο Δημοσκάκη, οι βουλευτές Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καλαγιοσούφ και Μουσταφά Μουσταφά, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Χρήστος Μέτιος, καθώς και οι Περιφερειάρχες Δημήτρης Πέτροβιτς, Κώστας Βενετίδης και Νίκος Τσαλικίδης, η Δήμαρχη Οριστιάδας Δημοτήχου Αλεξανδρούπολης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, η Πρόεδρος των Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Εύρου και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το πλαφόν για το βαμβάκι θα καλυφθεί, αφού οι αγρότες παραδώσουν το προϊόν. Το μόνο θετικό στοιχείο από όλη την σύσκεψη ήταν ότι για το θέμα του πλαφόν υπόθηκε ότι ανά περιοχή θα το δούνε το θέμα και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αποφασιστεί μέσω ΕΛΓΑ το πώς θα δοθεί η συνδεδεμένη η ενίσχυση στους αγρότες όσον αφορά με την βαμβακοκαλλιέργεια. Στη συνάντηση ζητήθηκε να υπάρχει οικονομική στήριξη των αγροτικών οικογενειών οι οποίες έχουν υποστεί καταστροφές. Δεν έμεινα και πολύ ευχαριστημένος από την άποψη ότι το Υπουργείο εδώ και 1,5 μήνα ήξερε το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι ήδη είχαμε στείλει όλες τις αναλύσεις, όλα τα έγγραφα, όλες τις επιστολές των γεγονότων των αγροτικών ζημιών που υπήρχαν και θα περίμενα να έχει απαντήσεις συγκεκριμένες. Εν τούτης, υποσχέσεις πήραμε όσον αφορά τις αποζημιώσεις ότι θα ψάξουμε να βρούμε λύσεις, θα δούμε με τον προϋπολογισμό, θα κοιτάξουμε να κάνουμε επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβανόμενοι τις δυσχερείς συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στο νομό μας, αναζητούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα
και να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας στον Εύρο και δίνουμε τη δέουσα προσοχή ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από τη μία και από την άλλη να περάσουμε στις σύγχρονες μορφές καλλιέργειας, στηρίζοντας τους παραγωγούς και ανοίγοντας νέους ορίζοντες και κατευθύνσεις για αποδοτικότερες παραγωγές. Θέσαμε και άλλα ζητήματα όσον αφορά τα σχέδια βελτίωσης, τα βιολογικά, τα οποία περιμένουν να βρουν λεφτά, όπως μας είπε ο Υπουργός. Από την πλευρά του Υπουργού είναι ένας καινούργιος Υπουργός, ήθελε να δείξει καλή διάθεση. Νομίζω ότι η διάθεσή του είναι θετική. Τα αποτελέσματα, κύριε Τωμαδάκη, θα δείξουν, γιατί με διαθέσεις και με ευχολόγια η φτώχεια παραμένει και θα ενημερώσουμε τις επόμενες μέρες τους αγρότες. Ήδη είναι ενημερωμένοι οι αγροτικοί του σύλλογοι και οι ενώσεις όπου συμμετείχαν. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε όσον αφορά το καλύτερο για την περιοχή, γιατί επαναλαμβάνω, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα έχει αντίκτυπο σε όλη την οικονομία της περιοχής. Καθημερινές είναι οι συλλήψεις διακινητών όχι μόνο στον Εύρο, αλλά σε ολόκληρη σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα. Οι μεταναστευτικές ροές είναι μεγάλες και ιδιαίτερα έντονες στο τελευταίο δίμηνο. Περισσότερα από 12.000 άτομα έχουν περάσει παράνομα τα σύνορα του Εύρου από την αρχή του έτους. Οι ροές τους δύο τελευταίους μήνες έχουν εκτοξευθεί και οι συλλήψεις είναι πολλές. Τον περασμένο Μάιο-Απρίλιο οι ροές ήταν πάρα πολλές. Ναι. Είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ, γιατί αν συνεχίζαν έτσι η κατάσταση από ελεγχόμενη πλέον θα είχε ξεφύγει. Ναι. Όπως και τώρα και το τελευταίο διάστημα των δύο μηνών. Ναι. Οι ροές και οι συλλήψεις διακινητών καθημερινά έχουν ξεπεράσει κατά πολλού κάθε προηγούμενο. Καθημερινές είναι και οι συλλήψεις διακινητών, πολλές από τις οποίες γίνονται ύστερα από καταδιώξεις. Όταν γίνονται μέχρι και 5-6 καθημερινές συλλήψεις διακινητών κάθε μέρα, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση των ροών στον Εύρο είναι δύσκολη. Ελεγχόμενη μεν, αλλά δύσκολη. Οι συνοριακοί φύλακες του Εύρου ζητούν ενίσχυση σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Είχαμε ακόμα τα κατάλληλα μέσα, πόσο καλά θα κάναμε τη δουλειά μας. Ναι. Και ήθελα να αναφερθώ βέβαια και στο κομμάτι των προσλήψεων συνοριακών φυλάκων του νομού μας. Ναι, ναι. Που αν γινόταν, κύριε Κολέ, όλα αυτά τα χρόνια ένας αριθμός 400-500 ατόμων, όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή στον Εύρο, αν υπήρχαν και άλλοι τόσοι, νομίζω ότι η φύλαξη του συνόρου μας θα ήταν ακόμα πιο καλύτερη και πιο αποδικότερη από ό,τι είναι τώρα. Εργασίες καλοπισμού στο κέντρο της Ορεστιάδας πραγματοποιεί ο Δήμος Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα στις νησίδες που υπάρχουν στους διπλούς δρόμους γίνεται περιποίηση πρασίνου και νέες φυτεύσεις. Αλλάζει η εικόνα στις νησίδες της Βασιλείας Κωνσταντίνου στην Ορεστιάδα. Γιατί η Δημαρχία Πρασίνου προχωράει σε νέες φυτεύσεις ώστε το τοπίο να μεταμορφωθεί προς το καλύτερο. Αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε όλες αυτές τις νησίδες από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Τζάριβη. Πραγματικά μπήκαμε στη διαδικασία. Θα γίνει νέα διατροφήτευση με άλλα λουλούδια, με τριαντάφυλλα και ό,τι χρειαστεί για να ευπρεπίσουμε και ομορφώνουμε τη Βασιλεία Κωνσταντίνου μεταξύ Κωνσταντινούπολης. Πιστεύουμε σε 1,5-2 μήνες να είμαστε έτοιμοι με την άνοιξη να ανθίσει ένα όμορφο δρόμο όπως προβλέπεται για τη Νέα Ορεστιάδα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ορεστιάδας Γιάννη Παπαϊωάννου, αλλαγές θα υπάρξουν και σε άλλα σημεία του Δήμου Ορεστιάδας. Ο προγραμματισμός θα συνεχίσει από την πόλη και μέχρι τα χωριά. Πραγματικά δεν θα σταματήσουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε την αισθητική της πόλης στο θέμα πρασίνου και στο θέμα διατροφήτευσης λουλουδιών, τρανταφυλιών, ό,τι χρειαστεί κι άλλο. Σε μια περίοδο κρίσης που οι επιχειρήσεις δοκιμάζονται οικονομικά και κάνουν τιτάνιο αγώνα να κρατηθούν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ειδικότερα στον Εύρο, με τον αθέμητο ανταγωνισμό των γειτονικών ξένων αγορών, υπάρχουν επιχειρήσεις που αντιστέκονται στα νερά και συνεχίζουν. Μια από αυτές είναι και η οικογενειακή επιχείρηση των κομμωτηρίων Γκυζάνη, η οποία συμπληρώνει αισίως 50 χρόνια εύρυθμης και δημιουργικής λειτουργίας στην Ορεστιάδα. Σε μια δύσκολη περίοδο ύφεσης της αγοράς και στην Ορεστιάδα, όπου βλέπουμε καταστήματα να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα φέρνει η συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας της οικογενειακής επιχείρησης κομμωτηρίων Γκυζάνη. Κλείνοντας τα 50 χρόνια, το κομμωτήριο διοργανώνει μια εορταστική επετειακή εκδήλωση
ανοιχτή για όλους, τιμώντας έτσι και τον ιδρυτή της επιχείρησης. Είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή, είναι μια ανάμνηση για τον πατέρα μου που ξεκίνησε το 68 και οπότε ξέρετε δεν βρίσκεται στη ζωή πλέον. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια με τόσο δύσκολες καταστάσεις που έκανε μια επιχείρηση και κράτησε τόσα χρόνια. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι συνεχίστηκε μετά και σε εμάς και τα παιδιά του πήραμε την ίδια δουλειά, έχει επεκταθεί και στην Αλεξανδρούπολη και όπως ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό και τι έπρεπε, ήταν υποχρέωσή μας να κάνουμε μια τέτοια γιορτούλα έτσι ώστε να θυμηθούμε και λίγο όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε και να γιορτάσουμε τον κόσμο που μας στηρίζει τόσα χρόνια αυτή τη γενέθλια ημέρα. Η σκληρή δουλειά, η συνέπεια και καλή σχέση με τον πελάτη ενισχύει τη λειτουργία μιας επιχείρησης και της δίνει διάρκεια στον χρόνο, τόνισε ο κύριος Γκυζάνης. Όλα μαζί και μαζί με σκληρή δουλειά, επιμόρφωση, προσπάθεια, έρχονται και τα αποτελέσματα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πιστεύω ότι και στην Οριστιάδα εδώ όλοι είναι καλοί επαγγελματίες, σωστοί με πολύ σκληρό ανταγωνισμό, σε καλά επίπεδα, υγιή ανταγωνισμό και είμαστε και μαθημένοι στα δύσκολα, μπορούμε να ανήκουμε στην κατηγορία των ΟΙΚ, αν το πάμε στρατιωτικά, διότι έχουμε μια Τουρκία από δίπλα η οποία ξέρετε πώς μας χτυπάει και μια Βουλγαρία επίσης. Το κεντρικό κράτος μας έχει παρατημένους, τελείως, οπότε αναγκαζόμαστε με την πολλή δουλειά, την πολλή θέληση και την πολλή επιμόρφωση να κρατάμε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε έτσι ώστε να είμαστε σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με άλλες πόλεις. Και είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω τιμάει και τους προγόλους μας σε εισαγωγικά και όλες οι επιχειρήσεις να κάνουν τέτοιες γιορτούλες έτσι ώστε να κρατάμε έναν γιορτινό χαρακτήρα και να μετράμε. Γιατί όταν μετράμε, περνάνε τα χρόνια και μετά χαιρόμαστε γιατί λέμε ότι τόσα χρόνια κρατηθήκαμε και δόξα τω Θεώ είμαστε καλά και προσπαθούμε ακόμη να πάμε και καλύτερα. Το Σάββατο λοιπόν 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ στον ίδιο χώρο του κομμωτηρίου, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, θα έχουμε και πολλές προσφορές, θα έχουμε σε πολλά προϊόντα που θέλει κάποιος να τα πάρει με 50% όπως λόγω των 50 ετών και θα έχουμε ένα γιορτινό κλίμα το οποίο πιστεύω να αρέσει σε όλους έτσι ώστε να περάσουμε την υπέροχη βραδιά. Ανοιχτή για υποβολή αίτησης είναι η εφαρμογή της ΕΔΙΚΑ για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος. Οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι 30 Ενδεκάτου 2018 να κάνουν αιτήσεις με βάση τη φορολογική δήλωση 2018. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο edika.gr. Έως τις 30 Νοεμβρίου του 2018 μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος με βάση τη φορολογική δήλωση 2018. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο edika.gr. Την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κατά το παρελθόν προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η απαγωγή τους με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μέχρι την 20 Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας όπως προβλέπει ο νόμος από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα. Μετά και την παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές. Δηλαδή, μετά και την παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου, εάν και μέχρι 30 Νοεμβρίου δεν υπάρχει υποβολή εκ νέου αίτησης, τότε αυτόματα απεντάσσονται οι δικαιούχοι από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.